την Τρίτη, την Τρίτη πιάνει βαρύ χειμώνας εδώ, πολύ χιόνι. Θιέλω εδώ, θιεολώδης, θα πιάσει το χιόνι εδώ. Πολύ, πάρα πολύ. Την κορύφωση της ψυχρής εισβολής στις επόμενες ώρες με σφοδρές χιονοπτώσεις σε ακόμη πιο χαμηλά υψόμετρα περιμένουν οι κάτοικοι και οι αρχές των Χανίων που βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σήμερα το χιόνι κατέβηκε σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στους Λάκους, στις παρυφές των Λευκών Ωραίων, χιονίζει αναδιαστήματα από το πρωί. Αλλά μας φοβερίζουν όμως ότι θα είναι απόψε ως αύριο θα έχουμε ιστορίες. Οι κάτοικοι του χωριού δηλώνουν συνηθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα και ανατρέχουν σε χειμώνες που το χιόνι έφτανε το ένα μέτρο. Έχουμε συνηθίσει το χιόνι και δεν είμαστε μέλη. Αλλά τι θα κάνουμε, αφού είμαστε παγιοί, ό,τι βλέπεις είμαστε. Δεν είναι το χωριό μας, παραλίγους. Όχι, δεν φοβόμαστε, εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και να είναι πιο ήπιος από ό,τι λένε αυτό. Οι παλιότεροι τα ξέρουν καλύτερα. Τα κρούσταλα εκκρέμουνταν από το νοροφή χάμο. Οι ελαιοκαλλιεργητές στα ορεινά των Χανίων εκφράζουν φόβους για καταστροφή της παραγωγής, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Γιατί εμείς ζούμε από την παραγωγή του ελαιολάδου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα. Και άμα σπάσουνε, την άλλη φορά που σπάσανε, περάσαν 5-6 χρόνια για να κάνουμε λάδι να φτάνει στο σπίτι να τρώμε. Την ίδια στιγμή εκχιονιστικά μηχανήματα είναι σε ετοιμότητα και παρεμβαίνουν σε όλο το ορεινό και ημιορεινό τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Με το πρώτο φως της ημέρας μόνο το τμήμα από Φώκες προς Ομαλό και από Κράπη προς Ασκήφου απαιτούσαν αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ μέχρι το μεσημέρι το οροπέδιο Ομαλού αποκλείστηκε. Το Θέρισο, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, έχει ντυθεί από νωρίς στα λευκά. Το υπαρχιακό δίκτυο, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό, καθώς βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα εκχιονιστικά μηχανήματα. Κοιτάξτε, μετά το 2004 που είχαμε την πρώτη χιονόπτωση που παγώσαν τα πάντα και δύο μέρες δεν μπορούσαν να πάσουν ούτε Λιταριανά ούτε Αγίους Αποστόλους, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι καλά και είναι οργανωμένα τα πράγματα. Στο Δήμο Καντάνου Σελήνου, τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού καταγράφονται στην Αγία Ειρήνη, στα Τεμένια, το Επανοχώρι και τα Φλόρια. Στο Δήμο Αποκορώνου, στην Ασηγωνιά, τον Αλίκαμπο, τις Καρές και το Μελιδόνι. Στο Δήμο Κισάμου, τα χωριά του Ιναχωρίου είναι αυτά στα οποία σημειώνονται χιονοπτώσεις, ενώ για τους Δήμους Χανίων και Πλατανιά, τα χιόνια ξεκινούν από τη Μαλάξα και τα Κεραμιά μέχρι το Σέμπρονα και τον Πρασέ αντίστοιχα. Πρέπει να ακούσει και πρέπει να περισσότερο τα σπίτια του να μείνει, άντε μια βολτούλα στα κοντινά. Όχι πολύ ψηλά, όχι πολύ επικίνδυνα. Το σκηνικό σήμερα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων αποτύπωνε τα ήπια χαρακτηριστικά της πρώτης ψυχρής εισβολής που όπως φαίνεται δεν πτώησε ούτε τους λάτρεις της ποδηλασίας στο βουνό. Και επιστρέφετε τώρα. Χανιά πίσω, Βαρύπετρο, Αγιά. Πώς είναι η διαδρομή μέσα στα χιόνια. Εντάξει, μια χαρά, ευχάριστη. Δεν πιστράει στα σημεία που έχει. Όχι, το ποδήλατο αυτό έχει. Πας σιγά σιγά, προσέχεις, ασφάλεια πάνω απ' όλα. Η βουτιά του Υδραργύρου σε θερμοκρασίες υπό το 0 στα ορεινά και στην ενδοχώρα και κοντά στους 0 βαθμούς στα παιδινά είναι ιδιαίτερα αισθητή. Για την προστασία και την ασφάλεια των αστέγων από το κρύο, ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε πως θα παραμείνει ανοιχτό το καταφύγιο. Κλειστά θα είναι για δεύτερη μέρα αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί.